Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Σαββόπουλε, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ. Δεν είναι η πρώτη φορά. Έτσι, μπράβο. Δεν είναι η πρώτη φορά που και στην Καστοριά συζητάμε αν πραγματικά η περιφέρεια κεντρικά μοιράζει την πίτα εξίσου και δίκαια για όλους. Εδώ βέβαια πρέπει να πούμε ότι οι απόψεις δίστανται, γιατί από ό,τι κατάλαβα από τα χθεσινά, οι δικοί μας δήμαρχοι εδώ δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή δεν έχουν κάποιο παράπονο, δεν έχουν κάποιο θέμα. Βέβαια από την άλλη, είχαμε χθες και την κυρία Κοζατσάνη να λέει κάποια πράγματα τα οποία έχουν αξία και θα ήθελα να τα σχολιάσετε και σήμερα, γιατί ουσιαστικά μάλλον και σας αφορούν. Αλλά από την άλλη είχαμε και έναν προγραμματισμό, μια έκτακτη συνέντευξη για να καταλάβουμε δηλαδή το μέγεθος τι γινόταν. Έκτακτη συνέντευξη του Περιφερειάρχη σήμερα για τις 12. Πριν από λίγο παίρνουμε, για τα θέματα αυτά έτσι, πριν από λίγο παίρνουμε νέα ανακοίνωση που λέει ότι η συνέντευξη που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα μετατίθεται για την επόμενη εβδομάδα, πιθανολογούμε εμείς, για τη συγκέντρωση και νέων στοιχείων για να στοιχειοθετήσει ο κύριος Κασαπίδης αυτά που θέλει να πει και να απαντήσει ουσιαστικά σε αυτούς που λένε ότι δεν υπάρχουν οι δίκαιες μοιρασιές. Λοιπόν, κύριε Σαββόπουλε, δεν είναι η πρώτη φορά που το συζητάμε αυτό. Δίκαια ή άδικα? Κύριε Νατσούλη, καταρχήν το ερώτημα που πρέπει ας πούμε, να τεθεί είναι αυτό όπως πολύ σωστά είπατε. Και θα έπρεπε να ρωτηθεί και η κυρία Κοζατζάνη αν συμφωνεί με την κατανομή, γιατί σήμερα μιλάμε ας πούμε, για τον Αντώνη Στρίτς. Μπράβο. Και δεν ξέρω ακριβώς, επειδή δεν είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω έτσι την δήλωσή της επακριβώς. Α, μισό λεπτό. Για να σας διευκολύνω. Για να σας διευκολύνω, κύριε Σαββόπουλε, ακούστε λίγο τι είπε ακριβώς για αυτό το θέμα και αν είχε γίνει πρόταση από την Αντιπεριφέρεια Καστοριάς προς την Περιφέρεια για το Αντώνη Στρίτσης. Ακούστε λίγο το επίμαχο σημείο και το συζητάμε. Δεν υπάρχει πρόταση από την Αντιπεριφέρεια Καστοριάς. Τι να κάνουμε τώρα? Μισό λεπτό, τι είπατε κύριε Κοζατσάν? Δεν υπήρχε πρόταση. Στη συγκεκριμένη πρόσκληση περί ο λόγος εκθέσεις που έγινε όλη η φασαρία. Μάλιστα. Καλό είναι οι άλλες αντιπεριφέρειες να ερωτάτε η άλλη αντιπεριφέρεια την οποία θέλουν να την εισαγάγουν, γιατί έχουμε μάθει τώρα το τροπάριο η Καστοριά Πέμπτα Γραβενά και τα Γραβενά με την Καστοριά. Γιατί μπορεί μερικά πράγματα να είναι αναλυθή. Άρα λοιπόν λέτε ότι από την Καστοριά δεν υπήρχε πρόταση για ένταξη? Συγκεκριμένη πρόσκληση, επαναλαμβάνω, δεν υπήρχε πρόταση. Άρα μας λέτε με λίγα λόγια ότι ο κύριος Σαββόπουλος δεν είχε κάνει κάποια πρόταση για να μπει η Καστοριά στο πρόγραμμα Αντώνη Στρίτσης? Εγώ δεν κατονόμασα κανένα. Όχι, μα προκατοχώς ο κύριος Σαββόπουλος ήταν, δεν ήμουν εγώ. Εμείς θα πάρουμε πάντως τον κύριο Σαββόπουλο, όντως, για να δούμε πραγματικά τι έχει συμβεί εδώ πέρα. Και όντως παίρνουμε τον κύριο Σαββόπουλο. Αυτή ήταν η επίμαχη δήλωση λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα, κύριε Σαββόπουλε. Κοίταξε, πραγματικά έτσι στεναχωριέμαι ακούγοντας τις δηλώσεις έτσι της κυρίας Κοζατζάνη για ένα θέμα το οποίο σίγουρα δεν το γνωρίζει καλά. Θυμάστε πολύ καλά, γιατί είμαι αρκετά χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι. Ότι όταν δεν ξέρουμε κάτι καλά, κύριε Νατσούλη, δηλαδή με έχετε πάρει κάποια φορά για κάτι που βγήκε τελευταία στιγμή. Πάντως, στη συνέχεια της συζήτησης είπε ότι θα το ψάξει καλύτερα το θέμα και από Δευτέρα θα έχει να πει περισσότερα. Εντάξει, ναι. Δηλαδή, όταν δεν είμαστε σίγουροι για κάτι το οποίο λέμε, δεν είμαστε απλοί πολίτες, είμαστε θεσμικοί παράγοντες. Δεν μπορεί καμία Κοζατζάνη να αφήνει υπονοούμενα για το αν ο Σαββόπουλος προστάτευσε τα συμφέροντα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Και μάλιστα η κυρία Κοζατζάνη, η οποία συμμετέχει. Είμαστε στην ίδια την ομάδα. Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει. Αλλά από τότε, από τη στιγμή που έχει αναλάβει, έχω την εντύπωση ότι. Τι είστε σε ανοιχτό πόλεμο? Έτσι, όπως μας το λέτε, κύριε Σαββόπουλε, είστε ένα. Όχι να είστε στην ίδια ομάδα, είστε σε άλλες ομάδες. Είμαστε στην ομάδα. Μας εξέλεξε ο κόσμος Καστοριάς για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα της Καστοριάς. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό.
Και ξαναλέω, όταν δεν ξέρει κάτι, οφείλει να ρωτήσει. Μισό λεπτό και όμως, γιατί λέει κάτι η κυρία Κοζατζάνη. Οφείλει να ρωτήσει και να σου λέει άτομα που ξέρουν και όχι αυτά που δεν ξέρουν. Ωραία. Πάνω σε αυτό λοιπόν που λέει η κυρία Κοζατζάνη, ότι δεν καταθέσαμε πρόταση για να φωνάζουμε σήμερα ότι είμαστε δικημένοι. Σας είπε μετά ότι θα κοιτάξει μετά αν έχει υποβληθεί πρόταση ή όχι. Μας είπε ότι θα το ψάξει καλύτερα και ότι από Δευτέρα θα μπορεί να πει περισσότερα. Λοιπόν, να σας δώσω εγώ στοιχεία. Σας έχω στείλει και τις δύο αποφάσεις. Ναι. Που ουσιαστικά είναι δύο οι εισηγήσεις. Καταρχήν, επί των ημερών μου, είχε υποβάλει η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με εισηγήσεις του Περιφερειάρχη, γιατί όλες οι προσκλήσεις, να ξέρετε κύριε Νατσούλη, είναι υπεύθυνος ο Περιφερειάρχης με τους συνεργάτες του. Μέσα στους συνεργάτες του ασφαλώς είναι και η χορηγία της Περιφερειάρχης, αλλά και όλα τα μέλη. Η κυρία Κοζατζάνη είναι μέλος της Οικονομικής Επιτροπής από την αρχή της θητείας μας και μάλιστα ψήφισε ομόφωνα όλες τις αποφάσεις πριν της τελευταίας, η οποία είναι 8 Δευτέρου γιατί απουσίαζε, είναι τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, στην οποία φαίνεται ξεκάθαρα, γιατί ουσιαστικά η πρόσκληση 6, όπου εκεί μιλάμε για την άξονα προτεραιότητας ποιότητας ζωής και εύρυθμης λειτουργίας των πόλεων της Υπαίθρου, δηλαδή ουσιαστικά εκεί μπαίνουν προτάσεις που έχουν να κάνουν με αναπλάσεις και με κτηριακές παρεμβάσεις. Επί των ημερών μου λοιπόν, κύριε Νατσούλη, η συνεδρίαση ήταν η 403, όπου ουσιαστικά εκεί το γραφείο του Περιφερειάρχη εισηγήθηκε δύο προτάσεις. Οι δύο προτάσεις λοιπόν ήταν η μία πρόταση 558.000 που ουσιαστικά είχε να κάνει με την χρηματοδότηση μιας μελέτης που αφορά το τυροκομείο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, ιδιοκτησιακά, και μία άλλη χρηματοδότηση μελέτης ύψους 1.855, πάλι για χρηματοδότηση μελέτης, για την οικοτουριστική ανάδειξη της παραλίμνιας περιοχής του φράγματος του Σισανίου. Σύνολο δηλαδή 2.300.000 ευρώ. Αυτή η απόφαση πάρθηκε, κύριε Νατσούλη, στις 23 Τρίτου του 2021, περίπου πριν ένα χρόνο. Μάλιστα. Η πρόταση λοιπόν που υποβλήθηκε τότε από την Περιφερειακή Αρχή ήταν αυτή που αφορούσε δύο προτάσεις για την Κοζάνη. Στην πρόσκληση 9 που αφορούσε τη χρηματοδότηση μελετών και μετά από συνεννόηση με το γραφείο του Περιφερειάρχη ζητήθηκε από τον Περιφερειάρχη και υποβάλαμε σαν Καστοριά μία πρόταση ύψους 480.000 ευρώ και αφορούσε τη χρηματοδότηση μελετών βογατσικού Μελαθίου, Κομνηνάδων, Αγίας Άννας και Βέλους. Για το πρόγραμμα Τρίτσης, Για το πρόγραμμα Τρίτσης μιλάμε πάντοτε. Ωραία. Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς υπέβαλε στην πρόσκληση 9, στην πρόσκληση 6 το γραφείο του Περιφερειάρχη υπέβαλε, ξέρω εγώ, αυτές τις δύο προτάσεις που ανέφερα και έχουμε άλλες τρεις προτάσεις οι οποίες αφορούν το σύνολο της περιφέρειας. Στην πρόσκληση 8 έχει να κάνει με τον τομέα υγείας, με κάτι διαλειτουργικά και πληροφοριακά συστήματα, δύο προτάσεις ύψους 3.200 και στις πολιτιστικές εκδηλώσεις στην πρόσκληση 14 στο Ελλάδα 1821 μια πρόταση που αφορά, επαναλαμβάνω, πάλι όλη την περιφέρεια 758.000 δραχμές. Έρχεται που λέτε λοιπόν μέσα στο κομμάτι του Αντώνης Τρίτσης αυτές οι τέσσερις προσκλήσεις, τις οποίες μία από τις τέσσερις υποβάλαμε πρώτη σαν Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Η κυρία Κοζατζάνη και στις τέσσερις συμμετείχε σαν τακτικό μέλος, τις ψήφισε ομόφωνα. Η εισήγηση όταν ζητήθηκε από το γραφείο του Περιφερειάρχη, από το γραφείο το δικό μας έχει γίνει και μάλιστα και νωρίτερα από αυτό έχει ζητηθεί και έχουμε υποβάλει και άλλες προτάσεις για χρηματοδότηση μελετών. Όμως η ημερομηνία 8 Φεβρουαρίου του 2022, δηλαδή πριν περίπου δύο μήνες, κυρία Κοζατζάνη είναι από 8 Νοεμβρίου αντιπεριφερειάρχης. Τότε ήταν 3 μήνες αντιπεριφερειάρχης. Και αντιστρέπτω εγώ το ερώτημα, γιατί η πρόσκληση 403 για να γινόμαστε κατανοητοί είχε ένα ύψος μέχρι και 2 Φεβρουαρίου 2.300.000 ευρώ και ξαφνικά 8 Φεβρουαρίου όταν η κυρία Κοζατζάνη ήταν αντιπεριφερειάρχης χωρικός 3 μήνες και ρωτάω εγώ τότε ζητήθηκε από το γραφείο του Περιφερειάρχη. Υπέβαλε δηλαδή. Έγινε μία αύξηση. Άρα λέτε, εγώ δεν υπέβαλα πρόταση. Γιατί δεν υπέβαλε η κυρία Κοζατζάνη, αυτό λέτε. Διαβάζω τον τίτλο 8 Φεβρουαρίου του 2022. Και ξαναλέω, εδώ πρέπει να λέμε τις αλήθειες και εμάς μας εξέλεξε ο κόσμος για να λέμε τις αλήθειες. Υποβολή νέας πρότασης, ο τίτλος, εκτός ημερήσιας διάταξης στο θέμα, 8 Φεβρουαρίου, η κυρία Κοζατζάνη είναι τακτικό μέλος στην Οικονομική Επιτροπή από την αρχή της θητείας. Σε όλα ψήφισε ομόφωνα στη συγκεκριμένη. Ναι, μισό λεπτάκι. Επειδή το λέτε ότι ψηφίζει. Δηλαδή, αν ήσασταν εσείς στη θέση της κ. Κοζατζάνη, θα ψηφίζατε. Θα ολοκληρώσω και μετά ρωτήστε όχι, αλλά επειδή το βλέπω ότι το παρατηρώ ότι το λέτε συνεχώς. Σας παρακαλώ, ξέρετε, απαντάω σε όλες τις ερωτήσεις. Δεν κρύβομαι.
Υποβολή νέα πρόταση χρηματοδότηση στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης στον άξονα προτεραιότητα, ποιότητα ζωής και εύρυθμης λειτουργίας των πόλεων της Υπαίθρουας στη συγκεκριμένη πρόταση. Υποβολή νέας πρότασης. Και ξαφνικά βλέπουμε ότι στην συγκεκριμένη πρόταση, η οποία ουσιαστικά τροποποιεί αυτή που σας είχα πει της πρότασης των 2.300.000 ευρώ, πήγαμε στα 30.500.000 ευρώ. Ζητάει άλλα 2,5 εκατομμύρια για το κτηριακό του τυροκομείου του Συσανίου, άλλα 8 εκατομμύρια για την κατασκευή όλης αυτής της οικοτουριστικής ανάπτυξης του Συσανίου. Ζητάμε 3 εκατομμύρια για το κτηνιατρικό εργαστήριο, το οποίο είχε υποβάλει το γραφείο του Περιφερειάρχη στο ΕΣΠΑ και απορρίφθηκε. Είναι ένα κτίριο το οποίο το πήραμε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πριν ένα χρόνο. Και ζητάει άλλα 2 νέα έργα, ένα με πρόταση και τεχνικό δελτίο του Δήμου Κοζάνης, συνολικού προϋπολογισμού 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, έχει να κάνει με μία ανάπλαση στο δημοτικό διαμέρισμα του Κρόκου, ένα ουσιαστικό πάρκο για το δημοτικό διαμέρισμα του Κρόκου Κοζάνης, και μία μεγάλη πρόταση από τον Δήμο Φλόρινας, όπου ζητείται η χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ περίπου για μελέτη και 9,5 εκατομμύρια για την κατασκευή ενός υπόγειου πάρκινγκ στο Δήμο Φλόρινας. Ναι. Κύριε Νατσούλη, μισό λεπτάκι, να ρωτήσω, το είπατε, να κάνω τώρα την ερώτηση. Εσείς, αν ήσασταν αντιπεριφερειάρχης, θα το ψηφίζατε λοιπόν, όπως ήρθε και από τα 2 φτάσαμε στα 30 για έργα σε Κοζάνη και Φλόρινα. Θα το ψηφίζατε. Υπάρχουν ηχογραφημένα από προσυνεδρίαση, ναι, πρακτικά, όπου ο καθένας μας τοποθετήθηκε όταν ήρθε η εισήγηση θετική για να ψηφίσουμε το ΣΔΑΜ. Και τι λένε τα ηχογραφημένα λοιπόν, του 2020. Τι λένε τα ηχογραφημένα. Τα ηχογραφημένα λένε ότι κάποιοι βάλανε μπροστά τα στήθια τους και είπαν ότι αυτό δεν μπορεί να ψηφιστεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο και ανατράπηκε η εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο, το αρχικό σχέδιο δίκης μετάβασης. Όταν κάποιοι άλλοι συνάδελφοι είπαν ότι η Κοζάνη και η Φλόρινα πλήγονται παραπάνω και ότι τέλος πάντων εκεί θα πρέπει να δώσουμε μια ιδιαίτερη προσοχή. Και φυσικά δεν θα μπορούσα να το ψηφίσω όταν σε μια πρόταση, προσέξτε, γιατί θέλουμε να είμαστε όχι αρεστοί, να είμαστε αυτοί που λένε τις αλήθειες σε όλους τους πολίτες. Άρα, περιμένετε λίγο για να το κωδικοποιώ λίγο. Περιμένετε. Εάν ήσασταν, λέτε, εσείς αντιπεριφερειάρχης, αυτό που ψήφισε η κυρία Κοζατζάνη το Φεβρουάριο, δεν θα το ψηφίζατε. Αυτό λέτε. Καταρχήν, ξαναλέμε ότι η πρόταση των 30 εκατομμυρίων ήρθε επί των ημερών της κυρίας Κοζατζάνη ως χωρική. Ναι. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ναι, και φυσικά δεν θα μπορούσα να το ψηφίσω. Αυτό. Γιατί σε μια πρόταση 30.500.000 ευρώ, όταν δεν υπάρχει καμία πρόταση από πλευράς έτσι που να εκπροσωπεί την Καστοριά, γιατί εδώ πέρσι τέτοιο καιρό είχα ένα τηλεφώνημα, γιατί σας άκουσα να αναφέρεστε, ας πούμε, για τους τρεις δημάρχους. Ναι. Ο κύριος Γκοσλιόπουλος, ως δήμαρχος Νεστορίου, επειδή οι μικροί δήμοι πληθυσμιακά δεν είχαν δικαίωμα υποβολής πρότασης στον άξονα 6, ναι, που αφορούσε αναπλάσεις, και επειδή ο Δήμος Νεστορίου ξέρουμε ότι έχει μια σειρά από αρκετά ωριμότητα όσον αφορά τη μελετητική, αλλά προσέξτε, εδώ υπάρχουν και προτάσεις μελέτη κατασκευή. Με είχε πάρει τηλέφωνο και μου εξέφρασε ένα παράπονο ότι ζητάει από τον Περιφερειάρχη να εντάξει κάποιες χρηματοδοτήσεις στον άξονα το δικό μας, όπως έβαλε η Φλόρινα, όπως έβαλε ο Δήμος Κοζάνης. Και τέλος πάντων επικοινώνησα με τον Γιώργο τον Κασαμπίδη, ο οποίος μου είπε ότι το πρόγραμμα τέλος πάντων το έχει κλείσει όσον αφορά τη χρηματοδότηση και ότι θα το δούμε σε δεύτερο χρόνο από κάποιο άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο. Αυτό είναι μια αλήθεια, αλλά δεν μπήκε με εκείνα τα δεδομένα. Τώρα όμως το Φεβρουάριο, όταν βλέπουμε, κύριε Νατσούλη, ότι μπαίνουν άλλα 28,5 εκατομμύρια, και επαναλαμβάνω, εγώ δεν ήμουν ο αντιπεριφερειάρχης, και δεν βλέπουμε, ας πούμε, να υπάρχει έστω και ένα μικρό αίτημα που να εκπροσωπεί στην πρόταση αυτή την Καστοριά, καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορούσα να το ψηφίσω. Άρα λοιπόν λέτε ότι για το γεγονός ότι τα 2 εκατομμύρια έγινε 28,5 και δεν υπάρχει κάτι για την Καστοριά, ευθύνεται η κυρία Κοζατζάνη και όχι εσείς, αυτό λέτε. Τα 2,5 εκατομμύρια γίνονται 30.500. Και όταν είμαστε σε μια πρόταση 30 εκατομμυρίων, δεν έχει καθόλου Καστοριά. Φταίει η κυρία Κοζατζάνη, αυτό λέτε. Ναι, αυτό είναι. Αυτό και προσέξτε, ξαναλέω ότι πρέπει να λέμε τις αλήθειες. Δηλαδή, εγώ είμαι αυτός που και μετά την αντικατάστασή μου είμαι αυτός που λέει ότι το μεγαλύτερο έργο το οποίο έχει χρηματοδοτήσει και έχει εντάξει με λεφτά της περιφέρειας, ναι, είναι η σύραγγα της κλεισούρας. Και αυτό ήταν γιατί το ήθελε ο Κασαπίδης ο Γιώργος.
Δεν μπορεί όμως ένα μέτρο το οποίο φαίνεται ότι αδικείται η Καστοριά και τα Γρεβενά, γιατί δεν πρέπει να βγάλουμε τα Γρεβενά. Τα Γρεβενά, ξέρετε, ότι έχει την όλη την πρόσκληση. Γι' αυτό και ο κύριος Δασταμάνης, ας πούμε, τέλος πάντων, σε κάποια στιγμή. Εξεράγει. Το ήταν και χθες στην εκπομπή μας. Γρεβενά, ναι. Λοιπόν, στην πρόσκληση, εμείς την 9 που υποβάλαμε προτάσεις 480.000, τα Γρεβενά υπέβαλαν μια πρόταση της τάξης των 120.000 για χρηματοδότηση μελετών. Κοιτάξτε, όταν χρηματοδοτούμε μια μελέτη, δεν μπορούμε να μιλάμε για το έργο. Χρηματοδοτούμε τη μελέτη, περιμένουμε και θα δούμε. Και εκείνο που θέλω να καταλήξω διαβάζοντας, γιατί και εγώ δεν ήξερα, ας πούμε, γιατί να ξέρετε το Αντώνη Στρίτς ήταν κάτι το οποίο το δούλεψε αποκλειστικά το γραφείο του Περιφερειάρχη, σε συνεννόηση ξαναλέω, αλλά ήταν αυτός ο οποίος το χειρίστηκε, αυτός ήταν που έκανε τις εισηγήσεις. Και εντάξει, είναι και ο πολιτικός προϊστάμενος. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι παράξενο. Λύστε μας όμως και την άλλη απορία. Το μεγαλύτερο έργο που χρηματοδοτεί η περιφέρεια είναι η σύραγγα της Χρυσούρας και γι' αυτό αυτός που το ήθελε ήταν ο Γιώργος Κασαπίδης, αλλά στο συγκεκριμένο μέτρο στο Αντώνη Στρίτσης θεωρώ ότι η κατανομή δεν έγινε δίκαια και θα μπορούσε να πει. Μισό λεπτάκι. Θεωρείτε ότι δεν έγινε δίκαια η κατανομή. Θεωρείτε δηλαδή ότι ο κύριος. Και να λέμε ότι δεν έκανε ο προηγούμενος περιφερειάρχης εργό κάτι σωστά κτλ. Η δημόσια διοίκηση έχει συνέχεια, κύριε Νατσούλη. Αυτό το λέω για όλους. Μισό λεπτάκι, κύριε Σαββόπλη, για να το είμαστε ξεκαθαρίσουμε. Θέλουμε το καλό της Καστοριάς. Ωραία, να κάνω την ερώτηση όμως. Δεν μπορεί να βγαίνουμε φωτογραφίες σε έργα τα οποία γίνανε και οριμάσανε από τον προηγούμενο αντιπεριφερειάρχη. Και καλό κάνουν, γιατί υπάρχει αυτό που λέμε δημοσιότητα. Και ξαφνικά να ακούω την κυρία Κωνσταντζάνη. Δηλαδή, πραγματικά στεναχωρέθηκα πολύ. Δηλαδή, δεν υποβάλαμε πρόταση εμείς. Ζητήθηκε από το γραφείο του Περιφερειάρχη να υποβάλουμε πρόταση στην πρόσκληση 6. Υπάρχει τέτοιο έγγραφο. Πρέπει να σας ζητήσει κάποιος για να κάνετε μια πρόταση. 2,5 εκατομμύρια. Και επί των ημερών της πήγε στα 30 εκατομμύρια. Έκανε έγγραφο η κυρία Κωνσταντζάνη να ζητήσει κάποιο έργο από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Άρα κύριε Σαββόπουλε. Άρα κύριε Σαββόπουλε, ο κύριος Δασταμάνης έχει δίκιο. Κύριε, ο κόσμος μας έβγαλε για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα της Καστοριάς. Και ξαναλέω ότι ο Γιώργος Κασαπίδης δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό το πρόγραμμα, γιατί υπάρχουν χρηματοδοτήσεις, υπάρχουν έργα που έχουμε εντάξει από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά το συγκεκριμένο πρόγραμμα, δηλαδή το Αντώνη Στρίτσης, έτσι όπως έχει γίνει κατανομή και έχει πλαφόν, ξέρετε τι σημαίνει το πλαφόν. Πλαφόν σημαίνει ότι για να το ξεπεράσει ο Υπουργός και να εντάξει την πρόταση τη δική μας των 480.000, θα πρέπει να δημοπρατηθεί κάποιο από αυτά τα 5 έργα τα οποία έχουν ενταχθεί, για να μπορεί να προχωρήσει σε κάποια αξιολόγηση. Το πλαφόν της περιφέρειας τελικά είναι 30 εκατομμύρια ευρώ. Και εμείς εντάξαμε μια πρόταση 3.500 που έχει να κάνει μόνο με Κοζάνη και Φλόρινα. Μόνο η πρόσκληση 14 τα πολιτιστικά μπορούν να εξαιρεθούν από το πλατφόν και κάποια πιθανό θέματα υγείας αυτές οι γενικές προτάσεις. Η πρόταση δική μας που έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση των μελετών παράλληλων έργων αναντασμού, αυτή θα έρθει όταν θα προκύψει κάποιο προϊόν έκπτωσης από κάποια δημοπρασία από τα έργα που έχουν ενταχθεί. Λοιπόν, άρα. Μετά από αυτά που είπατε, πιστεύετε ότι ο κύριος Δασταμάνης έχει δίκιο σε αυτά που λέει? Κύριε Νατσούλη, να ξαναπώ. Έχουμε ότι έχουμε το εξής. Όταν βλέπουμε έναν πίνακα, ο οποίος αναφέρεται σε εντάξεις έργων και ο πίνακας αυτός είναι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Θυμάστε με το ΣΔΑΜ, στο οποίο ας πούμε και ο αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών, ο κύριος Γιάτσος, ήταν αυτό στην ομάδα που συνηγόρησε στο να μην περάσει από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Είχαμε αποφασίσει από κοινού ότι από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία που αφορούν το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και που εμείς δεν είμαστε δυνητικά ή καθόλου δικαιούχοι από το ΣΔΑΜ, θα ωφεληθούμε λίγο παραπάνω από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Και ένα από αυτά τα προγράμματα ήταν το Αντώνη Στρίτσης. Όταν βλέπετε λοιπόν ότι σε ένα πρόγραμμα Αντώνη Στρίτσης ανακοινώνεται περίτρανα από την περιφέρεια ότι εντάξαμε έργα και μελέτες της τάξης των 30.500.000 ευρώ και δεν έχει πουθενά Καστοριά και Γρεβενά, λογικό είναι κάποιος να διαμαρτύρεται. Για το άρα το ξαναρωτάω, άρα έχει δίκιο ο Δασταμάνης? Για την διαμαρτυρία του όσον αφορά... Για αυτά που είπε, κύριε Σαββόπουλε, για αυτά που είπε. Σας μιλάω για την Καστοριά. Τώρα τον κύριο Δασταμάνη τον βγάλατε, τον είπατε. Όταν βλέπω ότι τα Γρεβενά εξαιρούνται, προφανώς αυτό... Δεν είπε μόνο για την Καστοριά, είπε και για τα Γρεβενά, είπε και για την Καστοριά κάποια στιγμή ο κύριος Δασταμάνης. Δεν είπε μόνο για την Καστοριά, για τα Γρεβενά. Όταν στον πίνακα εντάξουν, κύριε Νατσούλη, δεν είναι η Καστοριά και τα Γρεβενά, εννοείται ότι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα υπάρχει κάτι το οποίο δεν έγινε σωστά η κατανομή.
Δηλαδή η φωνή διαμαρτυρίας λογικά για μένα. Άρα λέτε ότι έχει δίκιο ο κύριος Δασταμάνης, αυτό λέτε. Δίκιο όσον αφορά τη διαμαρτυρία για το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Μην προσπαθούμε να. Ναι, για το Τρίτσης, μα γι' αυτό συζητάμε, κυρία Σαββούλη. Μα δεν λέω ότι εμείς έχουμε δίκιο, δηλαδή θα μπορούσαμε να είμαστε κι εμείς. Γι' αυτό ακριβώς συζητάμε. Για το πρόγραμμα Τρίτσης, αν έχει δίκιο, λέμε ο κύριος Δασταμάνης. Γι' αυτό ρωτάμε. Γι' αυτό και αυτό είπαμε. Δεν είπαμε κάτι το οποίο δεν το είπαμε. Τώρα, ξέρατε κι εσείς ότι σήμερα ετοίμαζε μια συνέντευξη τύπου ο κύριος Κασαπίδης. Διάβασα κάπου ότι ναι, ήταν να δώσει. Πριν από λίγο, πριν βγούμε ακριβώς, μας έρχεται νέο mail, γιατί θα την μεταδίδαμε και ζωντανά. Ότι αναβάλλεται για την επόμενη εβδομάδα. Φαίνεται, υποθέτουμε, ότι ίσως να θέλει να συλλέξει και άλλα στοιχεία ο κύριος Κασαπίδης, ακριβώς γι' αυτό. Τι πιστεύετε ότι θα πει ο κ. Κασαπίδης? Δηλαδή υποβάλαμε προτάσεις στην πρόσκληση 6, 8, 9 και 14. Στην 6 έγινε μια τροποποίηση τον Φεβρουάριο φέτος και αυξήθηκε η πρόταση των 2,5 εκατομμυρίων στα 30.500. Στην 8 έχουμε δύο υποβολές προτάσεων με αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, στην 8.53 και 8.54, συνολικά δύο προτάσεις 3.200. Στην 9 υποβάλαμε δύο προτάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν 480.000 Καστοριά και 120 τα Γρεβενά. Και στη 14 στο Ελλάδα 1821-2021 758.000. Ξαναλέω για το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, η Καστοριά και τα Γρεβενά δεν είναι πουθενά. Και ξαναλέω ότι σε αυτό το κομμάτι, όταν έχουμε το θάρρος και λέμε ότι το μεγαλύτερο έργο το πήρε η Καστοριά διαχρονικά από την περιφέρεια με πρωτοβουλία του Κασαπίδη, έτσι θα πρέπει να έχουμε το θάρρος να λέμε ότι στα 30 εκατομμύρια αυτά θα μπορούσε να μπει η Καστοριά και τα Γρεβενά. Από εκεί και πέρα, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, εγώ ως χωρικός αντιπεριφερειάρχης, γιατί υπάρχουν και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, από τη ΣΑΠ 941, τη χρηματοδότηση μελετών, από υποβολές προτάσεων, έχουμε εντάξει κατά τη διάρκεια της θητείας μας μια σειρά από πολλά έργα. Τα οποία πιστεύω ότι ο τρόπος με τον οποίο καταναμήθηκαν από το πρόσωπο του Περιφερειάρχη ήταν δίκαιος. Ό,τι ζητήθηκε έχει υποβληθεί. Το πρόγραμμα όμως Αντώνης Τρίτσης, έτσι όπως χειρίστηκε το θέμα η Περιφερειακή Αρχή, θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να είμαστε κι εμείς με κάποια έργα τα οποία, και μάλιστα σας λέω, έχουμε το παράδειγμα του Δημάρχου Νεστορίου. Θα μπορούσατε να το ρωτήσετε γιατί. Θα είναι σε λίγο μαζί μας ο κύριος Κοσλιόπουλος και για την επένδυση των νερών που έχουμε. Για το Γράμμο, θα είναι σε λίγο για μαζί την περιοχή της Κοντήρης υπάρχουν μελέτες και τα λοιπά. Θα είναι σε λίγο ο κύριος Κοσλιόπουλος έτσι κι αλλιώς, γιατί έρχεται και η επένδυση των νερών. Είναι αυτό μου ομάδα και μέλος της παράταξης του κυρίου Κασαπίδη. Μάλιστα. Η σχέση σας, κύριε Σαββόπουλε. Δεν μπορώ να ακούω εγώ την κυρία Κοζατζάνη να λέει θα δω μετά και θα κάνω και δεν υποβάλαμε πρόταση. Δηλαδή θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στον αέρα, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει η κυρία Κοζατζάνη. Είμαστε μαζί, στην ίδια ομάδα θέλω να τις μεταφέρετε, γιατί και η επικοινωνία μας δεν μιλάτε. Δεν... Μία φορά στους 4,5-5 μήνες που είναι αντιπεριφερειάρχης επικοινωνήσαμε μαζί, ουσιαστικά τότε με την επίσκεψη της κυρίας Ζαχαράκη. Δεν το λέω ως παράπονο. Αλλά θεωρώ ότι. Δεν μιλάτε πια, δεν μιλάτε πια. Θα μπορούσε κάποια στιγμή, ας πούμε, να πάει ένα τηλέφωνο και να, όχι να συμβουλευτεί, να ρωτήσει και την άποψή μας. Είμαστε 15-16 χρόνια, ξέρουμε αρκετά πράγματα, κύριε Νατσούλη. Άρα λοιπόν, λέτε ότι δεν μιλάτε ουσιαστικά με την κυρία Κοζατζάνη. Δεν έχω κάποιο είδους επικοινωνίας. Με τον κύριο Κασαπίδη μιλάτε? Ούτε με τον κύριο Κασαπίδη. Ούτε με τον κύριο Κασαπίδη μιλάτε. Μάλιστα. Δεν μιλάω με την έννοια ότι θα χρειαστεί να μιλήσουμε, αλλά από τότε που αντικαταστάθηκα δεν μιλάτε. Δεν μιλάτε. Μόνο μια μιλάτε. Φορά για το αν θα συμμετέχω στην Οικονομική Επιτροπή επικοινωνήσαμε. Τον ευχαρίστησα για την πρόταση να συμμετέχω ως τακτικό μέλος στην Οικονομική Επιτροπή. Δεν τη δέχτηκα. Αυτό ήταν. Δηλαδή στους 5 μήνες που έχουμε αντικατασταθεί δεν υπάρχει κάποια. Εμείς, κύριε Σαββόπουλε, επειδή θα δώσουμε μια συνέχεια έτσι και αλλιώς το θέμα, δεν γιατί υπάρχει, θα έχουμε και τη συνέντευξη κατά το συγκεκριμένο. Και ασφαλώς ξαναλέω ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Θα δούμε λοιπόν αν με το. Είναι πάρα πολλά. Ωραία. Προσπάθεια. Δεν θέλουμε να δικήσουμε την προσπάθεια. Μιλάμε όμως τώρα για το Αντώνης Τρίτσης. Για το Αντώνη Τρίτσης, ναι, ακριβώς, γι' αυτό μιλάμε. Είναι πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Να σας ρωτήσω εσάς, λοιπόν, κύριε Νατσούλη, που είστε ένας δημοσιογράφος πάρα πολλά χρόνια έτσι. Θεωρείτε δίκιο σε μια έτσι ένταξη τόσων εκατομμυρίων ευρώ να μην υπάρχει πουθενά η Καστοριά και τα Γρεβενά? Μα το λέμε τόσα χρόνια, όχι μόνο για το Τρίτσης. Εδώ φάγαμε την ψυχή μας με τα δεκαετίες επινομαρχιών ακόμα υπήρχαν όλα αυτά. Κυρία Κοζατζάνη, αν είναι δίκαια κατανομή, τη ρωτήσατε? Βεβαίω. Τι σας απάντησε, ότι δεν έκανε πρόταση ο προηγούμενος στην περιφερειακή, αυτό σας απάντησε. Ναι. Δεν είπαμε ότι δηλαδή στα καλά να προστατεύουμε, ξέρω εγώ, την περιφερειακή, αλλά στα κακά να ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι ο φταίχτης, ο προηγούμενος ή ο πιο προηγούμενος. Ποιος είναι ο πολιτικός προϊστάμενος, ποιος παίρνει τις πολιτικές αποφάσεις? Αναρωτηθήκαμε κάποια στιγμή. Άρα λοιπόν σήμερα λέτε ότι τις πολιτικές αποφάσεις, επειδή τις παίρνει ο κύριος Κασαπίδης, για ό,τι έχει συμβεί είναι υπεύθυνος και υπόλογος. Κοιτάξτε, είναι ο πολιτικός προϊστάμενος.
Είναι ο τελικός ο οποίος έχει τον αποφασιστικό ρόλο. Αυτό λέμε. Συγκεκριμένο το πρόβλημα έγινε η συγκεκριμένη κατανομή, στην οποία θα μπορούσαμε να είμαστε και εμείς. Αυτό λέμε. Μάλιστα. Υπάρχουν όμως δηλαδή δυνατότητες και χρηματοδοτικά εργαλεία από άλλες, και ξαναλέω ότι στα άλλα τα προγράμματα, τουλάχιστον όσο ήμουνα αντιπεριφερειάρχη, σε ό,τι προτάσεις έχουμε υποβάλει και σε επαναλαμβανόμενες δράσεις και αυξημένες χρηματοδοτήσεις, δεν θέλουμε να δικούμε την παρουσία. Δεν είμαστε έτσι αυτό που λέμε μικρόψυχοι. Αλλά το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν χειρίστηκε με αυτήν την περιφερειακή συνείδηση, την περιβόητη, όπως θα έπρεπε. Η Κοζάνη και η Φλόρνα, κύριε Νατσούλη, έχει τις ευκαιρίες τώρα με το ΣΔΑΜ, το οποίο θα είναι πάνω από σχεδόν 2 δισεκατομμύρια, όπου το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας θα το έχουν. Αυτό έχουν τόσα πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία. Έχουν το τοπικό πόρο, ο οποίος είναι χρηματοδοτικό εργαλείο χωρίς τον απόλυτο δημοσιοοικονομικό έλεγχο. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις έτσι πιο απλές τις διαδικασίες της δημοπράτησης, της ανάθεσης. Εντάξει, θα μπορούσαμε να πούμε και εμείς, επαναλαμβάνω, και υπήρχαν έτσι προτάσεις και μάλιστα είχα μεταφέρει την πρόταση του κ. Κοζιόπουλου και απάντησε ότι θα το δούμε σε ένα άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο, σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δεν είπε ότι δεν θα το κάνει, αλλά τέλος πάντων είπε ότι... Αλλά τώρα πια και να θέλετε δεν μιλάτε, όπως είπατε. Μετά την αντικατάστασή σας δεν έχετε μιλήσει και δεν ξέρω αν ήταν. Υπάρχει και λόγος που δεν μιλάτε, δηλαδή το έχετε δει και αυτό, για να το δούμε και αυτό το ζήτημα. Υπάρχει κάποιος λόγος που δεν μιλάτε? Κοιτάξτε, εγώ αν χρειαστεί κάτι. Ήταν η αντικατάσταση, είναι κάτι άλλο, γιατί δεν μιλάτε, δεν το καταλάβουμε κι εμείς. Τώρα θέλω να πω ότι ο Περιφερειάρχης είναι αυτός που, εφόσον θέλει και θέλει να επικοινωνήσει με κάποιον περιφερειακό σύμβουλο, γιατί αυτήν την ιδιότητα έχω στην στιγμή, μπορεί να πάρει τηλέφωνο και να ρωτήσει και να ενημερώσει και τέλος πάντων. Σωστά, αλλά δεν ξέρω, όταν δεν μιλάω εγώ με κάποιον, ξέρω γιατί δεν μιλάω. Εσείς ξέρετε γιατί δεν μιλάτε. Δεν είναι θέμα δεν μιλάμε, δεν επικοινωνούμε όταν βρισκόμαστε σε κάποιον. Ακόμα χειρότερο είναι αυτό. Ναι, αλλά δεν έχουμε την επικοινωνία, δεν την έχουμε. Αυτό πρέπει να το ρωτήσω στον κύριο Κασαπίδη. Μάλιστα, θα το ρωτήσουμε και στον κύριο Κασαπίδη, γιατί η συζήτηση και η συνέντευξη που θα γίνει τώρα πια από εβδομάδα θα δώσει τη δυνατότητα να ρωτήσουμε και εμάς εδώ από την Καστοριά σε ανοιχτή έτσι συζήτηση. Κύριε Σαββόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Και με την οποιαδήποτε εξέλιξη, γιατί από εβδομάδα δεν θα μιλήσει μόνο ο κύριος Κασαπίδης, αλλά ξανά και η κυρία Κοζατσάνη, όπως είπε, αφού ψάξει και όλα τα περαιτέρω στοιχεία. Έπρεπε να ψάξει πρώτα και μετά να μιλήσει. Θα δούμε λοιπόν τι θα πήγε η κυρία Κοζατζάνη από εβδομάδα. Διαβάζω λίγο τον τίτλο και είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή λέει υποβολή νέας πρότασης. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Υποβολή νέας πρότασης ουσιαστικά στον άξονα 6, που έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση. Και έχουμε μία αύξηση από 2.300 στα 30.500. Αυτό έγινε 22 Φεβρουαρίου. Έγινε 8 Φεβρουαρίου φέτος, πριν 3 μήνες. Ωραία. Κύριε Σαββόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα. Αντένες 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.